Μία ανάλυση που προσπαθεί να εξηγήσει τη βαριά εγκληματικότητα των μεταναστών από το Αφγανιστάν, έχοντας εμπειρία δεκαετιών στην υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών, επιχειρεί η ακαδημαϊκός συγγραφέας, πολιτικός επιστήμονας και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα γυναικών και προσφύγων, Σέριλ Μπενάρντ. Η Σέριλ Μπενάρντ, σύζυγος του πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Έθνη, το Αφγανιστάν και το Ιράκ, γράφει μεταξύ άλλων σε εκτενές και ανατριχιαστικό άρθρο της στο The National Interest ότι μετά την πολιτική καλωσορίσματος των προσφυγικών ροών το 2015, υπενθυμίζει το Refugees Welcome της Γερμανίας, υπήρξε μια εξέλιξη που δεν ήταν αναμενόμενη ούτε και ανεκτή. Η μεγάλη και αυξανόμενη συχνότητα σεξουαλικών επιθέσεων που διαπράχθηκαν από πρόσφυγες εναντίον γυναικών της περιοχής. Αυτά δεν ανήκαν στο είδος της πολιτιστικής παρεξήγησης που οδηγούσε σε πράξεις βιασμού, αλλά ήταν μοχθηρές, απρόκλητες επιθέσεις σε τυχαία κορίτσια και γυναίκες που διαπράχθηκαν συχνά από συμμορίες ή μπουλούκια νεαρών ανδρών. Στην αρχή τα περιστατικά υποτιμήθηκαν ή αποσιωπήθηκαν, κανείς δεν ήθελε να παράσχει στην ακροδεξιά αφορμές για εθνικιστική διέγερση. Και η ελπίδα ήταν ότι πρόκειται για μεμονωμένες περιπτώσεις που προκλήθηκαν από μια μικρή ομάδα προβληματικών μεταναστών. Καθώς τα περιστατικά αυξάνονταν και επειδή πολλά από αυτά έγιναν δημόσια ή επειδή το κοινό ενεπλάκη, είτε στη διακοπή της επίθεσης είτε στη βοήθεια του θύματος στη συνέχεια και επειδή τα δικαστήρια άρχισαν να εκδίδουν ποινές, καθώς οι υποθέσεις εκδικάζονταν, το θέμα δεν μπορούσε να κρυφτεί πλέον κάτω από το χαλί της πολιτικής ορθότητος. Και με την επίσημη αναγνώριση και δημόσια αναφορά προέκυψε μια περίεργη και ενιγματική υποσημείωση. Οι περισσότερες επιθέσεις έγιναν από πρόσφυγες μιας συγκεκριμένης εθνικότητος, από Αφγανούς. Η Μπενάρντ επισημαίνει ότι οι Αφγανοί δεν θα έπρεπε να είναι καν μέρος της προσφυγικής παλήρειας, τουλάχιστον όχι σε σημαντικό αριθμό, καθώς η χώρα τους δεν περιλαμβάνεται στον επίσημο κατάλογο των προσφύγων του ΟΗΕ. Ωστόσο, οι ευρωπαϊκές αρχές και το κοινό τους έβλεπαν με συμπάθεια και μπορούσαν να καταλάβουν γιατί οι Αφγανοί θα ήθελαν να εγκαταλείψουν μια χώρα γεμάτη βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας και χωρίς ευκαιρίες. Η παρουσία του ΝΑΤΟ στη χώρα τους νομιμοποιούσε υπό μία έννοια την ανοχή αυτή. Όμως γρήγορα έγινε φανερό ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κάτι πήγαινε πολύ λάθος με αυτούς τους νεαρούς Αφγανούς. Διέπραταν σεξουαλικά εγκλήματα σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από άλλους πρόσφυγες, ακόμα και εκείνους από χώρες που ήταν εξίσου ή πιο οπισθοδρομικές, εξίσου ισλαμικές και όπου οι κάτοικοι αναμφισβήτητα διακατέχονται εξίσου από αυτόν τον θρησκευτικό μισογυνισμό. Η αρθρογράφος αυστριακής καταγωγής αναφέρεται στη βαθιά γνώση και εμπειρία που έχει σε πρόσφυγες από διάφορες περιοχές του κόσμου και ειδικά από το Αφγανιστάν. Και φέρνει το παράδειγμα της πόλεως Τούλν. Πρόκειται για μια αυστριακή πόλη, η οποία ανακοίνωσε ότι θα πάψει να αποδέχεται πλέον την εγκατάσταση προσφύγων. Όπως κατέστησε σαφές ο δήμαρχος, αυτή η απόφαση απευθυνόταν σε Αφγανούς, αλλά για νομικούς και διοικητικούς λόγους θα μπορούσε να δημοσιευθεί μόνο με γενικό τρόπο. Θα θεωρείται δηλαδή παράνομο και ενάντια στον αντιρατσιστικό νόμο να εκδοθεί απαγόρευση για μια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα. Όλοι όμως ήξεραν πως η απόφαση πάρθηκε για να μην έρθουν κι άλλοι Αφγανοί στην πόλη. Αυτή δεν ήταν η πρόθεση της πόλης. Αντίθετα, είχε μόλις ολοκληρώσει την κατασκευή μιας ακριβής ολοκαίρουργιας εγκατάστασης για εισερχόμενους αιτούντες άσυλο, η οποία τώρα, δήλωσε ο Δήμαρχος, θα χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό. Το σημείο καμπής μετά από μια σειρά από ανησυχητικά περιστατικά που προέρχονταν από Αφγανούς ήταν ο βάναυσος ομαδικός βιασμός ενός 15χρονου κοριτσιού που άρπαξαν από το δρόμο ενώ το κορίτσι επέστρεφε στο σπίτι. Και αυτό ήταν μόνο ένα από μια σειρά περιστατικών που προκαλούν αγανάκτηση. Και όλα αυτά έχουν πρωταγωνιστές νεαρούς Αφγανούς που έφτασαν στη χώρα ως μετανάστες και πρόσφυγες. Λίγο νωρίτερα στη Βιέννη, μια νεαρή Τουρκάλα φοιτήτρια είχε καταδιωχθεί σε δημόσια τουαλέτα από τρεις Αφγανούς πρόσφυγες. Έκλεισαν την πόρτα και προχώρησαν στην άγρια επίθεση εναντίον της. Πιάνοντάς την από το λαιμό, τη χτύπησαν επανειλημμένα στην πορσελάνινη λεκάνη της τουαλέτας για να τη λυγίσουν. Όταν αυτό έγινε εφικτό, παρά την απεγνωσμένη αντίστασή της, την ακινητοποίησαν και τη βίασαν ένας-ένας με τη σειρά. Η νεαρή γυναίκα χρειάστηκε πολυήμερη παραμονή στο νοσοκομείο, μετά την οποία ψυχικά καταστραμμένη πλέον για να συνεχίσει τις σπουδές της, επέστρεψε στην Τουρκία, όπου συνεχίζει να είναι καταθλιπτική και ανίκανη να επεξεργαστεί αυτό που συνέβη, ενώ είναι και αδύνατο σε μια συντηρητική μουσουλμανική κοινωνία να μιλήσει για την εμπειρία της σε κάποιον. Χρειάστηκε χρόνος για να αναγνωριστεί το πρότυπο των ιδεχθών σεξουαλικών εγκλημάτων Αφγανών, επειδή μέχρι πρόσφατα τα δυτικοευρωπαϊκά μέσα μαζικής ενημέρωσης απέφευγαν σκόπιμα την αναφορά στο καθεστώς πρόσφυγα ή ετούντος ασύλου ενός επιτιθεμένου ή στη χώρα καταγωγής του. Πλέον αυτή η πολιτική άλλαξε. Έχει καταστεί σαφές ότι οι αρχές γνώριζαν και για πολιτικούς λόγους σκόπιμα είχαν αποκρύψει περιστατικά μεγάλης κλίμακας σεξουαλικής επίθεσης από μετανάστες.
Για παράδειγμα, μια συμμορία 50 Αφγανών που τρομοκρατούσαν γυναίκες στη γειτονιά του σιδηροδρομικού σταθμού του Λίντς καλύφθηκε πλήρως από ένα κυβερνητικό αξιωματούχο με την παρατήρηση ότι αυτό ήταν μια ατυχή συνέπεια της κακοκαιρίας και ότι μόλις έρθει το καλοκαίρι, οι νέοι άνδρες θα διασκορπιστούν στα δημόσια πάρκα. Ο ορισμός του έσχους και της συγκάλυψης δηλαδή. Παραθέτοντας μια σειρά τέτοιων εγκλημάτων στην Αυστρία, η Μπενάρντ προσπαθεί να αναλύσει τη συμπεριφορά των Αφγανών ανδρών, αναζητώντας τι είναι αυτό που οδηγεί αυτούς τους άνδρες να θεωρούν ότι είναι σε θέση να βιάσουν μια γυναίκα στο κεντρικό δρόμο μιας πόλης μέρα μεσημέρι και γιατί αυτή η συμπεριφορά συναντάται μόνο σε Αφγανούς. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Αυστριακής Αστυνομίας, οι Σύριοι πρόσφυγες προκαλούν λιγότερο από το 10% των περιπτώσεων σεξουαλικών επιθέσεων. Οι Αφγανοί, των οποίων ο αριθμός είναι συγκρίσιμος, ευθύνονται για το εκπληκτικό 50% όλων των περιπτώσεων σεξουαλικών επιθέσεων. Και συμπληρώνει: πληκτρολογήστε δύο λέξεις στα γερμανικά στο Google. Αφγανοί και βιασμός. Και μια κεραυνοβόλα σειρά τρομακτικών περιστατικών ξετυλίγεται μπροστά σας. Η νοητικά καθυστερημένη γυναίκα στο Λίντς απήχθη, σύρθηκε στο διαμέρισμα ενός Αφγανού πρόσφυγα και τη βίασαν μέχρι που τελικά μπόρεσε να διαφύγει στο μπάνιο του, να κλειστεί εκεί και καθώς αυτοί προσπαθούσαν να σπάσουν την πόρτα, άνοιξε το παράθυρο και φώναξε για βοήθεια. Περιστατικά όπως αυτό δείχνουν ότι έχουμε να κάνουμε με ψυχρό αίμα, αρπακτικά που διαθέτουν προγραμματισμό και προμελέτη. Διερευνώντας τις απολογίες διαφόρων δραστών, η Μπενάρντ καταλήγει. Οι νεαροί Αφγανοί δράστες λένε ναι, ότι δεν έχουν τον έλεγχο των παρορμήσεών τους, ότι οι ορμόνες τους μένονται και ότι μισούν τον εαυτό τους και τον κόσμο, αλλά κυρίως ότι δεν θα ανεχθούν γυναίκες που είναι ευτυχισμένες με αυτοπεποίθηση και αισθάνονται ασφαλείς σε δημόσιους χώρους. Λένε ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να σεβαστούν τον νόμο, τα έθιμα, την κοινή γνώμη, τις τοπικές αξίες ή την κοινή αξιοπρέπεια, τις οποίες μισούν τόσο πολύ που είναι έτοιμοι να βάλουν στον τορβά τη ζωή τους την ίδια, το μέλλον τους και την ελευθερία τους για την ικανοποίηση της πρόκλησης της ζημιάς. Φυσικά τέτοια περιστατικά έχουμε ζήσει και στη χώρα μας, με σφαγές γυναικών για το τίποτα, αλλά και το φρικτό περιστατικό όπου ο Αφγανός επιχείρησε να βιάσει και να δολοφονήσει φοιτήτρια στην Κέρκυρα και βρέθηκε ελεύθερος μετά στη Γερμανία όπου βίασε και δολοφόνησε νεαρή έγκυο γυναίκα. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.